Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε στα Χρυσομαγειρέματα. 10 με 11 το πρωί στο Σίγμα. Καθημερινή συνήθεια. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη σας που είστε εδώ μαζί μας, για τα μηνύματα σας. Πραγματικά μας συγκινείτε. Σήμερα σας έχω μια ωραία συνταγή που τη γιαγιά, τη Χρυσοστομού, τη Σιρολοπάτη, που μάλλον εγώ πήρα το όνομά μου από τη γιαγιά. Σας έχω λουβί με τηγάνιση γελιές. Έτσι, μια ωραία, αυθεντική, παραδοσιακή συνταγή. Αλλά τι θέλει τον τολουβί? Θέλει, ρε παιδί μου, το ψουμί λίγο να κρούα, να αγγίσουμε μέσα στο ζουμούι να την απολαύσουμε. Του Σταυρού αύριο και πιάνουμε τον αγιασμό που την εκκλησία για να φτιάξουμε το ψωμί. Δεν θα είμαι μόνη μου όμως στο στούτιο, γιατί το ψωμί θα το κάνει μια φίλη μου που φημίζεται που την Πάφων ως τον Απόστολον Ανδρέα για τα ψωμιά της. Κυρίες και κύριοι, μαζί μου είναι η Γιωργούλα Χριστοδούλου. Θα σε χειροκροτήσω μόνη μου, έλα, έλα! Γεια σου αγάπη μου, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Χρυσό μου. Να μου κάνεις, είσαι καλά. Μια χαρά. Μπράβο, για η Πάφος, η Κύλη. Όλα μια χαρά, τέλεια. Όλα. Η οικογένεια όλοι καλά. Μια χαρά, όλοι, όλοι. Το λοιπόν έκαμα τη εισαγωγή μου, συγγνώμη, για τον το ωραίο το ψωμί που φτιάχνεις, είσαι μαστόρισσα και θέλω να μου πεις όλα τα μυστικά. Σήμερα θα φτιάξουμε με κρυθάρι. Με κρυθάρι. Πες μου λίγο τα μυστικά και μετά να ξεκινήσω εγώ με το λουβίν και συνεχίσεις εσύ. Ναι. Το αλεύρι με κρυθάρι μπορεί να βάλεις και λίγο, άλλον, λίγο του σιδαριού αλεύρι να το ζυμώσεις. Εγώ ζύμωσα μόνο με κρυθάρι αλεύρι. Mm-hmm. Έσυσα το λεφιά, φιάντα χοντρά ίνες που έχει. Τέλος πάντων, μέσα το κρυθάρι, mm-hmm. το άφησα μέσα γιατί δεν μπορεί όπως το σιτάρι να το ζυμώσεις μαζί, να είναι όλοι οικείς. Πρέπει να φύγουν τα χοντρά-χοντρά. Με το προτζίμι, έμεινε πιο πολύ ώρα από την του σιταριού, γιατί θέλει τουλάχιστον 4 ώρες να μπει. Ενώ του σιταριού σε 2-2,5 ώρες τώρα που είναι ζέστη, μπαίνει mm-hmm. το. Είναι πιο θρεπτικό του το ψωμί. Ναι, δεν έχει τόση πολύ γλουτένη όσο έχει το σιτάρι και βοηθά εκείνους που έχουν πρόβλημα με τα έντερα ή με το στομάχι τους με τη γλουτένα. Έχει φυτικές ίνες, άρα σημαίνει βοηθά. Και είναι και χαμηλό σε ζάχαρη. Κάνει καλό για εκείνους που είναι διαβητικοί. Τέλεια. Και σήμερα έμαθα ότι η επίδοξη νύφη, άμα τη δω και ο γιος σου δαχτυλίδι, έχει γενέθλια. Εντάξει, τα ψωμιά που να κάνουμε στο γάμο. Όχι, πιο καλά. Εκείνα δεν τούτα. Να σου ζήσει να τη χαίρεσαι, Γιωργούλα μου. Να είναι καλά. Και επειδή φέτος έχουμε αλλαγές, είδες ωραία κουζίνα. Τέλεια. Φεπάλ κάσα, ευχαριστούμε πάρα πολλά. Τέλει μηχανισμοί μέσα. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη συνταγή. Εγώ έπια στα αγαπημένα μετρό, έπιασα το φρέσκο το λουβίν το κυπριακό, αρέσκει μου τούτο. Θα εξηγήσω τη διαφορά με τα μαυρομάτικα. Ναι. Τα λάχανα μου, φρέσκα από τη φρουταρία και είμαι έτοιμη να μαγειρέψω. Και τη συνταγή δεν τη λέω φέτος εγώ, αλλά ο αγαπημένος μου. Πάμε να τον ακούσουμε. Για να φτιάξουμε λουβί με τη γάνιση θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια ξερά κυπριακά λουβιά, 2 λίτρα ζεστό νερό, 4 φλιτζάνια κυπριακά λάχανα χοντροκομμένα, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι ξηρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μισό φλιτζάνι μαύρες ελιές, 1 τέταρτο του φλιτζανιού χυμό λεμονιού ή ξύδι, 1,5 κουταλάκι αλάτι. Πάμε να φτιάξουμε το λουβί. Ναι. Το λοιπόν έβαλα νερό να βράσει. Να σου πω τι έκαμα, έπιασα το λουβί από τα μετρό, εκαθάρισα το, δηλαδή αν έχει μια πετρούλα, κάτι μέσα, ξεπλένουμε το και βάλουμε το σε μπόλικο νερό να βράσει. Βασικά τώρα να το βάλω 10 λεπτά να βράσει, γιατί το πρώτο το νερό να το πετάξουμε για να είναι και ωραίο το
λουβί μας να μην είναι μαυρισμένο. Καμιά φορά είναι μαυρισμένο. Να πω για το μαυρομάτικα τα φασόλια που βρίσκουμε κάποτε στον μπακάλι. Τα συγκεκριμένα φασόλια, Γιωργούλα μου, κάποτε θέλουν να τα μουλιάσουμε από τη νύχτα. Οπότε το κυπριακό λουβί όμως θέλει αμέσως, φτιάχνεται. Είναι και πιο μεγάλο στο μέγεθος και είναι πιο γλυκή. Η πάφος ναι. Πρωτοπορεί στο ολουβί. Μα μπα, θα πήγε η πάφο. Μπράβο, Γιώργουλα μου, μπράβο. Οπότε θα τα αφήσουμε 10 λεπτά να ζεσταθεί έτσι το νερό μας, ναι. Να ψηθεί λίγο το ολουβί μας, να βγάλει το πρώτο το νερό του και θα ξεκινήσουμε με το συνταγή σου. Με το άρα, ψωμί. Άρα, εδώ και μη σύστημα, αγαπημένη συνταγή. Για να φτιάξουμε σπιτικό ψωμί κρυθαρένιο θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι κρυθαρένιο, 70 με 100 γραμμάρια προζύμι φρέσκο και ανατζινισμένο, 1 κουταλιά ζάχαρη προαιρετικά, 1 κουταλάκι αλάτι, 700 με 800 ml χλιαρό νερό, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, σουσάμι, μαυρόκοκκος, γλυκάνισος. Να σου πω ότι το μίξερ είναι από τον Ανδρέα Χαραλάμπους και φορεί 8 λίτρα, Γιωργούλα ναι, μου, μπράβο, και έχουν και το δεκάρι. Και ευχαριστούμε πολύ ναι. Για τη βοήθεια. Ναι, να βάλουμε το αλεύρι. Έφυγε ο καιρός που το χέρι. Ζυγίζουμε το. Είναι ήδη ζυγισμένο 1 κιλό. Θα το βάλουμε έτσι σιγά σιγά. Και το αλεύρι, το κρυθαρένο, είναι όπως το απούδρα, τόσο ξέρεις λεπτό. Αλλά θέλει περισσότερο νερό και είναι δύσκολο ζυμώτο. Γι' αυτό το ζυμωτήρι τώρα να το ζυμώσουμε. Δεν το φας, είναι δυνατό. Ναι. Είναι η πρώτη φορά πάντως που έκαμε σιγά σιγά. Συνήθως κάνει τα. Αφού σε παίρνει μεγάλο σιγά. Όχι, εγώ ειρήνη. Το λοιπόν, θα βάλουμε το προζύμι μας. Είναι φρέσκο ανατζινισμένο. Βλέπετε το πώς είναι. Θα βάλουμε μια κουταλιά καλά γεμάτη που 100 μέχρι και 200, άμα φρέσκον το, 200 γραμμάρια άμα φρέσκον το προζύμι. Είναι προζύμι όμως με σιτάρι, είπαμε. Βάλουμε τόσο. Α, και το προζύμι σου με... Όχι, α, με το κανονικό. Ναι, ναι, το κανονικό. Να βάλουμε ένα κουταλάκι αλάτι. Λατρεύω τον την μυρωδιά. Και θα το βάλουμε να ζυμώσει και θα μου πεις πώς το κάνουμε το προζύμι. Ναι, ναι, φέραμε ναι. Και αγιασμό για να δείξουμε. Και μια κουταλιά ζάχαρη για να, ξέρεις, να φέρει γεύση. Αν θέλουμε, είναι προαιρετικά το ζαχαρί, ό,τι θέλουμε. Τούτον είναι 700 με 750 γραμμάρια νερό. Θα φύγουμε λίγο πίσω, μήπως έκαμε λάθος το. Θα το ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Μπράβο. Μπράβο, Γιωργούλα μου. Είσαι τέλεια. Μπράβο. Γύρισε το μηνανάδος. Ωραίο. Να βάλουμε... Αν θέλουμε να βάλουμε μαγιά να μπει πιο γλυόρα, να βάλουμε. Ό,τι θέλει. Βάλουμε κουταλάκι, είναι κουταλιά. Κουταλιά είναι να μπει στη μια ώρα, σίγουρα να μπει. Αν βάλουμε κουταλάκι, είναι πολύ λίγο πιο. Βάστο μια κουταλιά να φάμε βραστό λίγο με το λουβί, είναι τέλο. Βάλουμε και λίγο νερό για να το διαλύσουμε. Είπα σου εμπειρία που έχω εγώ με το ψωμί το ζεστό, με το μακαρίνι του παππού μου, τον Κωσταρί, που επιέναμε που έφκαλε φρέσκο λάδι και η γιαγιά ζύμωνε και εγώ πιάνα έτσι την ατσία και βάλα την μπουκά στο λάδι. Και οπότε φκένει φρέσκο λάδι, πραγματικά πάω σε έναν ελαιοτριβείο όπου έβρω και κάνω τον τη διαδικασία. Άρα τώρα θέλει ζύμωμα. Ναι, θέλει καλό ζύμωμα γιατί είναι λίγο δύσκολο το ζύμωμα του με κρυθαρί. Μια χαρά. Ναι. Χρυσό μου, να μου δώσεις το ελαιόλαδο να βάλω λίγο μέσα για να γυαλίσει το ζυμάρι μας και να σμίξει ωραία. Γιωργούλα, να σου πω κάτι, είσαι φίλη μου, ναι. Σίγουρα, ναι. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα. Το λοιπόν, θα σου πω κάτι και πρέπει να γελάσεις. Αν πρέπει να σε προειδιάσω, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, πες. Πώς λέγεται το αχωμένο λάδι. Μα ξέρω. Δεν ξέρω. Γελάσε πριν. Τούτη σποντά για μένα. Λέγεται. Αχ, λάδι.
Να γελάσε κατέρας, κλασικά. Φυτό μου, εσύ. Προσπάθησες, α. Θέλω μαθήματα. Το λοιπόν. Ενώθηκε. Για μου τα δύσκολο. Πολλά ωραίο. Θα το βάλουμε άλλη μια φορά. Βάρ το άλλη μια φορά. Και να βγάλουμε στον πάγκο να το... Να το ζυμώσει και στον πάγκο. Ναι. Τέλεια. Εγώ νομίζω να σουρώσω το λουβί μου. Πώς που να ναι. κάνεις εσύ με το ζυμάρι σου να το φκάρεις. Να το φκάρω, αλλά πρέπει να ξέρω. Θα σε βοηθήσω εγώ. Ωραία. Πολλά καλή ποιότητα στο λουβί μας. Εμείνε άσπρο. Δε ότι ωραίο. Σιώνει. Και θα προσθέσουμε νερό. Στη συνταγή λέω και ακριβώς το νερό. Για να ξέρουν οι νεότερες. Σίγουρα. Όπως καλή ώρα είναι η νυφή σου. Η νυφή μου ξέρει, θέλει η συνταγή. Πήρε που η μαμά της. Πήρε που η μαμά της η νυφή. Και που η μαμά της και που η πεθερά της. Α, και που η πεθερά της. Καλό. Οπότε θα τα βάλω βράσουν ακόμα λίγο. Πάμε Γιώργουλα μου. Τι θέλεις, να το βγάλω. Έλα αγάπη μου. Α, τον κάδω. Ναι. Τον κάδω. Ένα λεπτό. Α, έτσι. Και προσπάθησα να δεν τα καταφέρα. Πειράζει. Γι' αυτό είναι οι φίλες. Βλέπετε ότι είναι διαφορετικό το χρώμα ναι. που άσπρο. Αλεύρι μπουσιτάρι είναι πιο άσπρο το ζυμάρι. Εξαιρετικό. Ναι. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι. Να μην κολλά. Είδες όμως και το extension μας είναι το ωραίο, να ναι, ζυμώνεις πάνω. Τέλειο. Είδες τι ωραίο να γίνει τώρα. Με το ελαιόλαδο, όλα τα ζυμάρια. Γιατί λοιπόν. Βάζεις πάντα στο τέλος ελαιόλαδο, Γιώργουλα μου, τσόι που την αρκεί. Γυαλίζει το ζυμάρι. Α, γυαλίζει. Ναι, ενώνεται και γίνεται ωραίο. Η αφή του είναι... Αν θέλουμε να κάνουμε ένα ψωμί μεγάλο, αν θέλουμε να κάνουμε δύο μικρά όπως έκανα εγώ. Το ένα είναι... Το μοιράσουμε στη μέση. Θέλουμε λίγο ταψί που να βάλουμε μέσα το... Ορίστε και το ταψί μας. Να το κάνουμε λίγο να γυαλίσει. Θα το βάλουμε ακόμα λίγο λεπτό γιατί να φουσκώσει. Και που θα φουσκώσει, θα το σχίσουμε έτσι γύρω για να πάρει αέρα να μην σχιστεί από τη μια πλευρά ή να έρθει έτσι ομόρφο. Μάλιστα. Το άλλο να το βάλουμε στη σάμι. Στο σισάμι έχω μυρωδικά κύμινο που είναι η αρτισιά, γλυκάνιστο και μαυρό κόκκο. Ο καθένας βάλει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ναι. Εσύ πώς δεν καταλάβεις ότι μπήκε το ψωμί. Αν θέλεις βάλεις ένα κομμάτι ζυμάρι μέσα στο νερό. Έφερα σου το. Να δούμε που να... Τώρα να κάτσει κάτω. Ναι. Που να μπει να σηκωθεί πάνω. Να φτύει κάτσει... πάνω. Ναι. Οπότε τούτο, το μυστικό. Ναι. Αν το αφήγουμε... Έτω. Τούτη μπαλούα τώρα, άμα φκεί πάνω, σημαίνει ότι είναι έτοιμο να φουρνίσουμε το ψωμί μας. Και με το σιτάρι, με το αλεύρι του σιταριού, δεν σχίζουν τα ψωμιά πάνω. Σαν τούτο, βλέπετε εδώ, το σιταρένιο, σχίστηκε. Ναι. Τούτο γύρισα το πινάλι άλλη πλευρά και γι' αυτό είναι έτσι. Εντάξει, μα έτσι είναι τα σπιτικά... Ναι, σίγουρα. Τα αυθεντικά προϊόντα. Πάμε να δούμε ακόμα μία φορά τη συνταγή μας. Για να φτιάξουμε σπιτικό ψωμί κρυθαρένιο θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι κρυθαρένιο, 70 με 100 γραμμάρια προζύμι φρέσκο και ανατζινισμένο, 1 κουταλιά ζάχαρη προαιρετικά, 1 κουταλάκι αλάτι, 700 με 800 ml χλιαρό νερό, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, σουσάμι, μαυρόκοκκος, γλυκάνισος. Λοιπόν, θα πλάσαμε το ψωμί μας και θα το συσσαμώσουμε. Στο συσσάμι έβαλα διάφορες μυρωδιές, ό,τι θέλει ο καθένας βάζει. Εγώ έβαλα κύμινο αρτισιά, γλυκάνιστο και μαυρό κόκκο. Τέλεια, να μυρίζει ωραία το ψωμί ναι. μας. Χορκάτικο, ωραίο ψωμί. Βάλουμε να πάει παντού. Το σουσάμι είναι βρασεστό. Ναι, πρέπει να πλάσουμε. Μόλις χογλάσεις σβήνω το, να το ξεπλένουμε καλά. Να το βάλουμε στο... Βάλεις μέσα λεμόνι κάτι ή όχι. Εγώ έβαλα προσωπικά ναι. ένα σπρισμένο ήδη. Μα ένα σπρισμένο ήδη. Όχι, ρε, τι ωραίο. Ναι. Στολίδι.
Και θα τα σκεπάσουμε με μια πετσέτα. Μάλιστα. Τέλεια. Γιώργουλα μου, εγώ τώρα θα κόψω τα λάχανα για να τα βάλω στο λουβί. Και όσο εγώ να κόφω τα λάχανα, εσύ θα μου εξηγήσεις για το προζύμι. Ναι. Αύριο είναι του Σταυρού. Θέλω όμως να σου πω και κάτι άλλο πολύ ωραίο. Είδες τα μαχαίρια μας. Ναι. Ιταλικά μαχαίρια μπουκάτι που την Ιταλία. Έφερε τα το μετρό. Και θα σου φέρω και σε ένα δώρο γιατί πιάνεις τα με τα κουπόνια ως το τέλος του 12ου Οκτώβρη. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το προζύμι. Πώς αρχίζουμε το προζύμι που είναι αρχή, να γίνει προζύμι. Ναι. Του Σταυρού αύριο. Του Σταυρού. Κάνουμε αγιασμό του Σταυρού. Θα βάλουμε μέσα στη μπουκάλα μας μια καθαρή μπουκάλα αποστηρωμένη, λίγο νερό, 3 κουταλιές της σούπας περίπου και 2 κουταλιές περίπου αλεύρι, να γίνει ένας χυλός. Θα τον κλείσουμε, θα τον αφήγουμε σε θερμοκρασία δωματίου, γύρω στους 25 βαθμούς περίπου, 24 εξαρτάται. Τώρα είναι και ζέστη ο καλοκαίρι, μπορεί να είναι πιο ψηλή θερμοκρασία. Την άλλη ημέρα θα ξαναβάλουμε ή αγιασμό ή νερό. Επειδή βάλαμε μια φορά αγιασμό, είναι οκ, θέλει συνέχεια αγιασμό ή αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Ακόμα 2-3 κουταλιές νερό και 1-2 κουταλιές αλεύρι. Για να το ανακατέψουμε να γίνει ο χυλός, έτσι παχύρευτος χυλός. Θα το κάνουμε το πράγμα για 5 μέρες. Την 6η ημέρα δεν θα κάνουμε τίποτε. Που θα το ανοίξουμε την 7η ημέρα, θα δούμε ότι μυρίζει άσχημα. Άσχημα δηλαδή, να νομίσουμε ότι χάλασε, αλλά δεν χάλασε, απλώς γίνεται η ζύμωση. Και την 7η ημέρα θα ξαναβάλουμε λίγο νερό και λίγο αλεύρι. Θα το ανακατέψουμε. Θα το κλείσουμε και θα δούμε ότι στις 4 με 5 ώρες, μπορεί και 6 ώρες, θα φουσκώσει. Είναι έτοιμο το προζύμι μας. Δεν έχει άλλη τέχνη, είναι το πιο εύκολο πράγμα και πολλά... γίνεται πολλά δυνατόν το προζύμι. Πού τον έβαλα μια κουταλιά τη σούπα στο πρωί, προζύμι φυσικά, και λίγο αλεύρι, ήταν ως δαμέ και μέχρι τώρα γίνει διπλασιάστη. Ναι, φούσκωσε. Ναι. Να το δείξουμε εντάλλω, είναι στο... πιέσουμε ένα. Κοντά. Να δείξουμε πως είναι. Έτω. Είναι μη κοίτας, μιλά σου. Ναι. Και τώρα μπορεί να το κλείσεις, ακούεις τον που φωνάζει, είμαι έτοιμο, πάμε να με ζυμώσεις. Τέλειο. Ναι. Το λοιπόν, εγώ έχω... πώς το συντηρούμε. Έχουμε το στο ψυγείο και κάθε 2 εβδομάδες, ας πούμε, θέλουμε να ταΐσουμε, να αφαιρέσουμε λίγο που μέσα, να βάλουμε, αν δεν θα το χρησιμοποιήσουμε, μια κουταλιά να αλεύρι μέσα, ελάχιστο νερό, να τα κανέψουμε, να το αφήκουμε έξω στο ψυγείο για 4-5 ώρες και ξανά στο ψυγείο. Αν θέλουμε να ζυμώσουμε, πιάνουμε μια ή δύο κουταλιές που το προζύμι μας, εφόσον το βγάλουμε από το ψυγείο, να μείνει 5-6 ώρες να πιει θερμοκρασία του δωματίου για να αρχίσει να... ξέρει να φουσκώνει, και να πιάσουμε ένα 2 κουταλιές, να βάλουμε λίγο αλεύρι, λίγο νερό, να ζυμώσουμε, να κάνουμε μια μπάλα όπως το πορτοκάλι περίπου, και να το αφήγουμε, να το δούμε ότι φούσκωσε. Για να ζυμώσουμε, μπορεί να θέλει 2 ή με 3 φορές ανακίνησμα, δηλαδή να πιάνουμε λίγο από εκείνο που ανακίνησαμε για να ζυμώσουμε. Γιατί που την πρώτη φορά είναι τόσο δυνατό, όμως άμα ζυμώνουμε τακτικά, ξέρεις, άμα είναι κάθε εβδομάδα ή κάθε 2 μέρες, ας πούμε, να κάνουμε ψωμί, σίγουρα είναι αδυνατό. Αλλά άμα το αφήνουμε 15-20 μέρες, λίγο αδυνατό, και θέλει να το ανακινήσουμε 2-3 φορές. Στο εργαστήριο σου έτσι κάνεις τα ψωμιά, κάνεις τα με το προζύμι, τη διαδικασία. Με το, μόνο προζύμι. Ναι. Ανακοινήσω το νύχτα πριν να φύγω, γύρω στις 5-6, το πρωί είναι η ώρα 5 που θα πάω, είναι έτοιμο το προζύμι να ζυμώσω. Και εμείς που ερχόμαστε και στα μαθήματα πάλι με το, με το προζύμι μας το δείχνεις πώς φτιάχνεται. Ναι, ναι. Τέλεια. Εγώ να κόψω και το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα λάχανα για να τα βάλω στο λουβί. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και κολοκυθάκι ή ό,τι μας αρέσει. Μια φορά που σπίτι δεν είχαμε λάχανα, ο Κύπρος έβαλε γκραμπί. Ναι, η κόρη μου με το γκραμπί που της αρέσει. Και αρέσει πάρα πολλά. Οπότε βάλουμε το και συνεχίζουμε το βράσιμο για να ψηθεί. Και δίπλα, μέσα στο τηγάνι μας. Το γκραμπί, άμα βάλεις γκραμπί μέσα στα λουβιά, αφήνει τα άσπρα. Ναι, και γίνεται πολύ ωραίο και η γεύση του. Το λοιπόν, μην το λυπηθούμε έτσι το λάδι μας να βάλουμε. Θέλει μισό φλιντζάνι. Και θα τηγανίσουμε λίγο το κρεμμύδι. Και μετά τις ελιές. Και θα είναι τέλειο. Βάρτε, που την παραγωγή είναι το λάδι, οπότε αν με κοφτεί βάλω πολύ. Που το σίγμα, μακάρι να είναι καλά τα πλάσματα. Οπότε θα κόψω το κρεμμύδι μου. Και το μυστικό για να μην διαλύεται το κρεμμύδι, όταν να το κόφουμε, να αφήνουμε το πίσω κοτσάνι πάνω.
Και κόφουμε το έτσι. Ακούστε. Α, τι ωραίο. Είδες τα ωραία τηγάνια και τις κατσαρόλες μας. Να πούμε ότι είναι από το Λαμεζόν. Και θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά την Άννα που μας έδωσε όλα τα κουζινικά μας. Πραγματικά πάει στο Λαμεζόν και έχει να στολίσεις την κουζίνα σου, να την εξοπλίσεις, πιάτα, τηγάνια, διακοσμητικά. Όλα εδώ που βλέπετε είναι Λαμεζόν και ευχαριστούμε τους πάρα πολλά για τη στήριξη. Και κάθε 2-3 μήνες ανανεώνουν το. Ναι. Οπότε και εμείς κάθε 2-3 μήνες θα ανανεώνουμε εδώ. Ό,τι βλέπετε, έχουμε ωραία πράγματα. Φέραμε η Ειρήνη, είναι πελαμένη με τα ποτήρια. Τα οποία σύντομα θα τις κάνω ή έναν τυραμισού ή κανένα cheesecake, να τα βάλουμε μέσα. Τέλεια. Οπότε, εγώ έβαλα το λουβί μου εδώ και τα λάχανα και συνεχίζουν να βράζουν. Το κρεμμύδι μου θέλω έτσι 2-3 λεπτά να αρχίσει να παίρνει λίγο χρώμα και θα βάλω τις ελιές μου και στο τέλος θα βάλω το λεμόνι εδώ για να σπρίσει αλλά να πιάσει και γεύση το λουβί μου και θα σερβίρουμε μετά με το ωραίο σου το ψωμί. Όπως η Γιωργούλα που ήρθε με την Πάφο, δεν ήρθε με μια συνταγή γιατί ξέρετε τι, θα μας φτιάξει και μια ωραία ελιόπιτα. Για να φτιάξουμε νόστιμη ελιόπιτα θα χρειαστούμε 4 φλιτζάνια αλεύρι χωριάτικο, 2 φλιτζάνια αλεύρι φαρίνα, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι αλάτι, 1 κουταλιά ζάχαρη, 1 κουταλιά κοφτή μαγιά, ελιές καθαρισμένες, δυόσμος ή κόλιανδρος, μπόλικα κρεμμύδια, νερό όσο σηκώσει. Που τα υλικά η Γιωργούλα μου κατάλαβα ότι η ελιόπιτα σου θα είναι τούρπο. Σίγουρα. Όμως να σου πω κάτι, τούρπο είναι και τα μάθηκε μας από τον Ανδρέα Χαραλάμπους. Φέτος όλες οι ηλεκτρικές συσκευές είναι από τον Ανδρέα Χαραλάμπους. Ευχαριστούμε τους πάρα πολλά, αγαπώ τους πάρα πολλά, γιατί πάνω πουλά η Γιωργούλα μου στέκονται δίπλα από τον πελάτη. Δεν είναι απλά να του πουλήσουν ένα αντικείμενο, κάτι για το σπίτι, είναι δίπλα από τον πελάτη. Κοίτα, μάνι μάνι έγινε το κρεμμύδι μας. Θέλω το έτσι να πάρει λίγο χρώμα, εν τούτη ούλη η μυρωδιά. Και μέσα μπαίνουν οι ελιούες. Είναι η εποχή τους, όπου αν είσαι να σκέψουμε να σάζουμε τις ελιές μας. Και θα ξεκινήσεις εσύ τώρα. Το μόνο που να κάνω εγώ είναι να αφήσω τις ελιές 2-3 λεπτά έτσι να πιάνω ωραία γεύση. Θα κόψω το αλεμόνια μας για να πιάσω το χυμό. Και τούτο που το Λαμεζόν, είναι τελείο πολύ στο είδα, επέλαρα. Μυρωδά τα λεμόνια. Και να πιάσω το χυμό, θέλουμε περίπου μισό έτσι φλιντζάνι, αλλά να το βάλουμε να δούμε πόσο μας, έναν τέταρτο του φλιντζανιού, γιατί θέλει μισό. Και επίσης, αν δεν έχουμε λεμόνια, δηλαδή λίγο μακριά μας το μέτρο και πρέπει να πάμε με το αυτοκίνητο κλπ. Μπορούμε να βάλουμε και ξύδι που αγοράζουμε και έχουμε πάντα σπίτι μας. Τέλεια. Οπότε Γιωργούλα μου ξεκινάς την ωραία σου ελιόπιτα γιατί ανυπομονώ να την κόψω. Ξεκινήσουμε. Θα βάλω την κατσαρόλα εδώ για να το έχω δίπλα μου να τα ελέγχω και τα δύο. Ντάξει. Μάλιστα. Πες μου τι θες να κάνω. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Θα βάλουμε το κρεμμύδι να τσιγαριστεί. Αν θέλουμε αμέσως να είναι λίγο καταμελωμένο, θα βάλουμε ένα κουταλάκι ζάχαρη. Άρα βάλω το λάδι. Ναι. Πόσο θέλεις. Εμπολικό είναι πόσο είπες. Α, εμπολικό, ναι. Μην παραγωγή, οπότε βάλε. Εντάξει, φτάνει. Τέλειο. Μια χαρά. Μας. Και θα είμαι υπεύθυνη εγώ. Θέλουμε, βάζουμε, αλλά όταν είναι εμπολικό, είναι πιο γλυκό και πιο ωραία. Ρωτάτε η ελιοπίτσα μας. Το λοιπόν, εγώ να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Βάλαμε ένα κιλό αλεύρι χωριάτικο στο μίξερ μας. Θα βάλουμε ένα κουταλάκι αλάτι, μια κουταλιά ζάχαρη. Η ζάχαρη βοηθά για τη μαγιά να μπει και φέρνει λίγο πιο καλή γεύση. Ούψ. Και μια κουταλιά μαγιά. Θα βάλουμε το νερό μας που είναι 2,5 ποτήρια, περίπου είναι 500 ml.
Θα βάλουμε το ελαιόλαδο, είναι μισό ποτήρι, θα βάλουμε το μισό τώρα και το μισό που να τελειώσει το ζυμάρι μας. Μάλιστα. Αυτά. Και θα το ξεκινήσουμε. Εμείς να δείξουμε τη διαδικασία για τη γέμιση. Αλλά μπορείς να μου πεις και τι έκαμες, γιατί έφερες έτοιμη ήδη, γιατί πρέπει έτοιμη, να μείνει να κρυώσει. Τη γαλίσαμε το κρεμμύδι, καραμέλωσε. Και βάλαμε τις ελιές, έδωσαν ένα-δύο γυρούς μέσα να βράσουν, ξέρεις, να διανυστούν λίγο. Και βάλαμε φρέσκο κολιάντρο και ξηρό δυόσμο. Αν βάλουμε φρέσκο δυόσμο, δεν βάλω κολιάντρο, μόνο το δυόσμο. Εγώ έβαλα φρέσκο κολιάντρο και ξηρό δυόσμο. Ανακάτεψα λίγο και έσβησα εδώ. Ναι, τέλεια. Ζυμώθηκε το ζυμάρι μας, να βάλουμε λίγο το υπόλοιπο λάδι τώρα για να γυαλίσει, να γίνει ωραίο. Τέλειο. Τούτη δοσολογία που μας έδωσες, Γιωργούλα μου, κάνουμε ένα μεγάλο όπως τούτο. Ένα μεγάλο, ναι. Εγώ έβαλα το μέσα σε φόρμα τη μεγάλη της γιαγιάς. Μπράβο, της γιαγιάς. Όμως μπορούμε να κάνουμε δύο σαν αυτές, μια αυτή και μια αυτή. Μπορεί να κάνουμε τη μισή δόση για τούτε, να βάλουμε μισό κιλό αλεύρι. Τέλεια. Να βάλουμε τρία ποτήρια καλά γεμάτα, 6 ποτήρια το αλεύρι, το έναν κιλό. Μια χαρά. Εγώ δεν ξέρω τι επίνασα, αλλά να δοκιμάσω ένα λουβί να δω αν ψήθηκε. Τέλειο. Να το κλείσω για να βάλω τη δια... να το χαμηλώσω. Άρα, ώσπου να... τελειώσες? Εντάξει, θα τελειώσω εγώ. Ελάτε εδώ κοντά μου. Έκανα το τέλειο το κρεμμύδι. Αρχίσαν και πιάνει χρώμα, ναι. Θέλεις ακόμα λίγο? Ό,τι θέλεις. Άμα την καθυστήριο... Είσαι οκ? Ναι, ναι. Έλα. Ελιές. Θα βάλουμε, ναι, τις ελιές. Μάλιστα. Ναι, δασκάλα, άλλο. Αν το ανακαλέψουμε λίγο. Μάλιστα. Να κάνω αυτιάσου. Αν θέλουμε, εμπορτοποιούμε τις ελιές. Τούτες έκοψατες. Ναι. Τις προηγούμενες εμπορτοποιήσατες λίγο. Συγγνώμη να ρωτήσω, εσύ τις έκοψες? Όχι, συμπεφτερά. Α, συμπεφτερά, για τα λέμε, όχι έκοψες τα. Καλά. Προδόμνεις με. Λοιπόν, να πάρουν λίγο χρόνο, λίγο, ξέρεις, έτσι, γεύσουν και από κρεμμύδι και από το λάδι. Και τούτο να το απλώσεις και πας στο ψωμί, να κάνεις την αμπέλη, ναι, αλλά να κάνουμε την λιώπιστα. Εγώ να σας πω ότι έβρασε το λουβί μαζί με τα λάχανα. Οπότε, Γιωργούλα μου, τούτον ούλον το κρεμμυδού ή με τις ελιές, βάλουμε τις μέσα. Γιατί οι γιαγιάδες μας και οι γονείς μας έτρωαν με απλά υλικά που είχα στο σπίτι. Το, λοιπόν, θα βάλω το λεμόνι και το λεμόνι το βάλουμε το στο τέλος, θα βοηθήσει και το λουβί μας έτσι να σταθεί, να μέλιωσει και θα ασπρίσει και το ζουμί και κάποτε λαλούμε γιατί το λουβί είναι έτσι άσπρο και κάποιος μαυρίζει. Και αλάτι. Αφήνουμε το άλλο κανένα λεπτό να κοχλάσει. Και Γιωργούλα μου, να σε αφήκω μόνη σου, γιατί εγώ με ο φύτο να κάτσουμε να δούμε να φάμε, να πιάω το ψωμούι. Θέλει όμως και λίγο κρεμμύδι έξτρα. Ναι. Πώς πρέπει, χωρίς κρεμμύδι. Μα να μην είμαστε λοιπόν, μεσαιτίες. Να βάλουμε το... Επήρε μια βράσινη ελιές μας, τον κολιάντρο μας. Μπόλικο κολιάντρο, γιατί τώρα μπορεί να ψηθεί. Και εμένα αρέσει μου ο κολιάντρος. Πάμε να δούμε ακόμα μια φορά τη συνταγή μας. Για να φτιάξουμε λουβί με τη γάνιση, θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια ξερά κυπριακά λουβιά, 2 λίτρα ζεστό νερό, 4 φλιτζάνια κυπριακά λάχανα χοντροκομμένα, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι ξηρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μισό φλιτζάνι μαύρες ελιές, 1 τέταρτο του φλιτζανιού χυμό λεμονιού ή ξύδι, 1,5 κουταλάκι αλάτι. Να βάλουμε και μπόλικο δυόσμο ξερό. Μάλιστα.
Μπορεί να κλείσω γιατί μπορεί να μας πάρει. Σβήσε το. Εγώ αδυνάτησα, οπότε μπορεί να με πάρει για να με γυρεύκεις. Έκλεισα, εντάξει. Το μάτι να κλείσω, εντάξει, αγάπη μου. Το λοιπόν, μάλιστα. Είσαι μακριά, δεν έρχομαι να φάω τα δικά σου, οπότε έρεψα η οργούλα μου. Γιατί γελάς. Γιατί μαγειρεύεις σπίτι, εσύ. Έτσι ωραία που μαγειρεύεις. Ναι, αλλά άλλο να τα βρίσκεις έτοιμα, τρεις παραπάνω, ναι. Α, δεν το ξέρω τούτο. Δεν το ξέρεις. Και που τα δικά μας και που τα έτοιμα πάλι τρώμε παραπάνω. Ναι. Τέλειο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θα το αφήγουμε να κρυώσει, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε βρασμένες τις ελιές γιατί είναι να λιώσει το ζυμάρι μας. Μάλιστα. Έχεις τρία λεπτά να ανοίξεις τη ζύμη σου. Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί η Ειρήνη να μας πει ότι έχουμε παραπάνω. Το λοιπόν, να ζυμώσουμε λίγο. Κατάφερα τα τώρα. Ωραίο ζυμάρι. Μπράβο. Λοιπόν, ζυμώσαμε το καλά. Με τούτη τη ζύμη, κάνουμε τούτη τη μεγάλη την ελιόπιτα. Αν θέλουμε να κάνουμε δύο πιο μικρές, όπως να κάνουμε τώρα για να δείξουμε, μπορούμε να κάνουμε ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά μας για τη μισή δόση. Τέλος πάντων, να κάνουμε μια ελιόπιτα μέσα στο ταψί τούτο. Θα ομοιράσουμε. Κλαδό που είναι ανάποδη. Ναι, αφού τον τα μασέρκα κόφκουν στο λεπτό. Θα σου πω με τι πάει λάθος. Μπορούμε να το ανοίξουμε και σε μηχανή, αλλά επειδή δεν το θέλουμε τόσο λεπτό το φύλλο, θα το ανοίξουμε και στον πλάστη. Τέλειο αφράτον, ωραίο. Ναι. Το λάδι στο τέλος και όλα τα λεπτά. Το λάδι στο τέλος, α, είδες. Ναι. Γιωργούλα μου, τι βρίσκει κάποιος εκτός που ψωμί στο εργαστήριο σου, τι άλλον υπάρχει? Διάφορα γλυκά. Καταρχάς, μόνο κάθε μέρα προσδημένο ψωμί, να το πούμε. Βρίσκει παξιμάδια του ξυλόφουρνου, γαλένα ζυμωμένο με το γάλα, διάφορα παξιμαδάκια, γλυκά, ταχυνόπιτες, ελιόπιτες, χαλουμόπιτες καθημερινώς. Να πει τον καφέ του. Μπράβο. Άρα η Κύλη έγινε το δεύτερο σου σπίτι. Ναι. Η καταγωγή σου πώς δεν είναι? Που τη σύ μου. Μπράβο. Και πώς δεν έμαθες έτσι να μαγειρεύεις? Που τη μάμα μου. Που τη μάμα. Δεν την έφτασα ακόμα στο επίπεδο που, που ήταν. Αλλά πάντα βοηθούσες. Πάντα. Ναι. Το λοιπόν, θα ανοίξω με ένα φύλλο λεπτό, σχετικά, όχι πολλά, όπως κάνουμε τα πουρέκια, ας πούμε, λίγο πιο χοντρό και λίγο κοντό, ας πούμε, σαν τούτο, να πάμε πρώτα τούτη, πρέπει να δώσει γυρό. Τώρα που να την αλείψουμε, να δούμε... Εντάξει, εγώ να σε ρωτήσω, αν έκανα τούτη τη μεγάλη που έφερες εσύ, αν αούλων ένα φύλλο... Ένα φύλλο τόσο, γιατί σχετικά είναι ίδια η διάμετρος της, η περίμετρος της, τέλος πάντων, και ένα πλατή, δηλαδή για ένα χοντρό. Εντάξει. Ένα φύλλο ήταν να το γυρίσουμε, να το ανοίξουμε. Μάλιστα. Τώρα θα βάλουμε τις ελιές μας. Μπόλικο. Ναι. Λάρτσι, φίλοι μου. Πάντα. Βέβαια. Την κάλεσα λίγο πιο πολλές. Μια χαρά. Βάλε, βάλε. Βάστε του φαγιού. Φέρετε μας. Τούτη είναι ακαθαριστή. Όχι, είναι άκοπη. Πρέπει να γευσάτε τη μέσα. Παναγία μου. Το λοιπόν, βάλαμε τις ελιές. Και πολλά ώρες οι ελιές σου, εσύ τις έκαμες. Όχι, εγώ τις ετυγάνεις, αλλά οι ελιές έτοιμες. Α, αλλά είναι πολλά ωραία, πολλά ώρες. Όταν βάλεις μόλι λίγο κρεμμύδι και κόλλια αντρομυρωδίες, είναι ωραίο. Ναι. Και τελείωμε το έτσι το. Τι είναι να γίνει, αν το κάνουμε μόνο, είναι να γίνει πιο χοντρό τόσο. Εγκυρίσαμε το, έκαναμε το ρολό. Θα οστρίψουμε λίγο να έχει ωραία εμφάνιση από πάνω, να μην είναι τέλεια ίσο. Και όπως είναι, θα το βάλουμε στη φόρμα μας. Που βάλαμε λίγο λάδι. Ναι, βάλαμε λίγο λάδι για να μην κολλήσει. Και ελαιόλαδο πρέπει να βάλουμε πάνω να το αλείψουμε. Δεν θέλουμε λίγο να φλουτσουκίσουμε. Μάλιστα. Εντάξει. Μια χαρά. Και να φλουτσουκίσουμε να το αλείψουμε λίγο. Α, θέλουμε να το βάλουμε στη σάμι. Να το αλείψουμε, αν θέλουμε να το κάνουμε νηστίσιμο με ζαχαρό νερό ή πορτοκαλάδα, να το αλείψουμε για να κολλήσει ο σισάμι. Αν το βάλουμε νερό για να κολλήσει ο σισάμι, μόλις ψηθεί θα ξεκολλήσει.
Βλέπουμε ότι έχουν τρογωμένο ο κολιάντρο μέσα. Να το νιώσουμε. Ναι, και να τη μυρωδιά του. Βέβαια. Να μην πιάνει λίγο μπαστό τον τίτσο μετά να χάνεται. Τουλάχιστον να νιώσουμε. Είμαι σίγουρη ότι οι φίλες που μας βλέπουν τώρα, τούν τη συνταγή είναι να την κάνουν 1000%. Τέλειο. Να τη λήξουμε. Να το γυρίσουμε λίγο να... Και στο ταψί. Και στο ταψί μας. Το βάλω εδώ. Βάλαμε λάδι κάτω. Δεν το φοηθήσω. Άλλη. Αφού την τελειώσουμε, την βάλουμε στη φόρμα, να την αλείψουμε με μπόλικο ελαιόλαδο. Η ελιά θέλει το ελαιόλαδο. Και Γεωργούλα μου, μετά να την αφήσουμε να μπει. Ναι, τουλάχιστον 40 λεπτά πρέπει να φουσκώσει, να γεμώσει το, η φόρμα μας και τούτο να φουσκώσει καλά. Την είπαμε είναι μια δόση, τούτο και τούτο μια δόση, αλλά σε δύο... Πόση ώρα ψήνουμε. Γύρω στην μια ώρα, 55 λεπτά, στους 180 εξαρτάται. Τώρα καινούργιοι φούρνοι και 170 συνήθιση. Μια χαρά. Ναι. Και το ψωμί πόση ώρα. Το ψωμί θέλει την ώρα του. Μια ώρα και 5 λεπτά, μια ώρα και 10 λεπτά. Και στο φούρνο, στο ξυλόφουρνο, μια ώρα και 1/4 είναι έτοιμα. Μπορεί και σε μια ώρα, μα είναι πολλά πυρωμένος τέλος πάντων, αλλά και στο φούρνο μέσα, στο... θέλει την ώρα του το ψωμί, γιατί ξέρεις, έχει μέσα... Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε, αλλά πλέον θέλω να κάνουμε ανακεφαλαίωση των συνταγών. Ακούω σε προσεκτικά, θα πιω λίγο από το τσάι μου που μου κάμε σήμερα η Ειρήνη. Έκαμε το τσάι μου όταν έχω το δαμέ δίπλα. Ακούω σε και μετά να πω εγώ για το δικό μου. Λοιπόν, να πούμε για το ψωμί πρώτα. Βάλαμε τα όλα τα υλικά μας μέσα στο μίξερ, ζύμωσε το καλά, δύσκολο ζύμω τον είπαμε το κρυθάρι, αν θέλουμε κρυθαρά ευρώ, αν θέλουμε να είναι πιο εύκολο βάλουμε λίγο λίγο σιταρένιο αλεύρι. Χωριάτικο δηλαδή. Χωριάτικο και να θέλει λίγο, λίγο νερό από 800 γραμμάρια, να θέλει ας πούμε 700, εξαρτάται πόση μίξη είναι να κάνουμε. Αν θέλουμε να έχει λίγη γεύση γλυκό, βάλουμε μια κουταλιά ζάχαρη όπως έκαναμε εμείς τώρα. Αν θέλει να βάλουμε μαγιά για να μπει πιο γλύωρα, εμείς βάλαμε τώρα, πίνω είναι χωρίς μαγιά. Θέλει τις 4 ώρες σίγουρα να μπει, δεν μπαίνει πιο γλύωρα γιατί είναι λίγο σκληρή η ζύμη μας. Μόλις μπει, βάλουμε το στο φούρνο, σχίζουμε το γύρω-γύρω. Σαν σήμερα, το εκείνο που έκανα, το ένα σισάμι, το άλλο άφηκα το χωρίς σισάμι, και ψήνουμε το. Μόλις το βγάλουμε για να έχει μαλακή κρούστα μπόξο, πρέπει να το σκεπάσουμε με κάτι έτσι για να κατεβάσει υγρασία, ή με νάιλον, ή με ξέρω εγώ τι, ή με λαδόγολα. Τι βοηθά τούτο? Να μαλακώσει. Α, να μαλακώσει. Ναι. Ή σκευάζουμε το με πολλές πετσέτες για να ξέρει να κάνει μέσα ο ατμόσφαιρο, ξέρω εγώ. Τούτα. Μάλιστα. Η ελιόπιτα. Λοιπόν, για την ελιόπιτα πρέπει τη γέμιση να την κάνουμε 1-2 ώρες προηγουμένως. Γιατί άμα είναι ζεστή, δεν μπορούμε να την βάλουμε μπα στο ζυμάρι μας. Θα τηγανίσουμε το κρεμμύδι μας. Όταν είναι καλοκαίρι, οπωσδήποτε να τηγανιστεί, γιατί μυρίζει το κρεμμύδι. Το χειμώνα, εντάξει, θα βάλουμε πολύ, να το αφήγουμε νομόν, αλλά δίνει πιο καλή γεύση. Θα τηγανίσουμε με μπόλικο ελαιόλαδο. Αν θέλουμε να είναι καραμελωμένο το κρεμμύδι, βάζουμε μια κουταλάκι ζάχαρη, το ανακατεύουμε καλά. Στο τέλος, άμα αρχίσει να καραμελώνει, βάζουμε τις ελιές για κανένα λεπτό. Και τον κολιάντρο με το δυόσμο, το ξερό. Αν βάλουμε δυόσμο φρέσκο, δεν βάλουμε κολιάντρο, γιατί νομίζω... αναμειγνύονται οι γεύσεις. Ναι. Αφήνουμε το να κρυώσει και ζυμώνουμε τη ζύμη μας, που η ζύμη μας είναι 1 κιλό αλεύρι. Αν θέλουμε, γίνεται τούτη μεγάλη ελιόπιτα. Αν θέλουμε να κάνουμε μισή δόση, κάνουμε μία έτσι μακρόστερη ή πιο μικρή, μικρή φόρμα. Θα το ζυμώσουμε με τη μαγιά, το νερό, το λάδι. Να αφήνουμε λίγο λάδι στο τέλος, γιατί γίνεται τέλειο το ζυμάρι να αφήνουμε το λάδι στο τέλος. Θα το ζυμώσουμε καλά, θα το αφήνουμε καλά ένα 10-20 λεπτό να ξεκουραστεί και να το πλάσουμε. Να ανοίξουμε φύλλο ή στη μηχανή ή στο χέρι. Απλώσουμε τις ελιές μας μέσα, εφόσον είναι κρυώσα, να το τυλίξουμε. Τυλίγοντας το τώρα που να την κόψουμε, να δούμε ότι στρώσει. Νομίζεις ότι βάλεις φύλλο-φύλλο, ενώ ξέρεις είναι τυλιχτό. Αφήνουμε την να φουσκώσει, θέλει τουλάχιστον 40 λεπτά να διπλασιαστεί στο μέγεθος και θα το φουρνίσουμε. Θέλει περίπου μια ώρα, 55 λεπτά, εξαρτάται από φούρνο μας, 180 βαθμούς. Η καινούργια φούρνη και 170 βαθμούς στον αέρα να ψηθεί. Τέλεια. Και εγώ που ήδη μου έστειλε τη συνταγή για το ψωμί, είπα να κάνω τον το τέλειο λουβί που μου έκαμε η γιαγιά μου η Χρυσοστομού. Πού είναι, βράζουμε το λουβί έτσι για κανένα 10 λεπτό, αδειάζουμε το νερό, σουρώνουμε το.
Επιστρέφουμε το λουβί πίσω στη φωτιά με το νερό που σας έγραψα στη συνταγή και βράζουμε το για 20 λεπτά. Μετά βάζουμε μέσα τα λάχανα, αφήνουμε το να ψηθεί και παράλληλα κάνουμε την τηγάνιση. Γκρεμμύδι, τις ελιές μας μέσα και έχουμε το τέλειο να βράζουμε το άλλο 2-3 λεπτά. Άλας και λεμόνι και είναι τέλειο έτοιμο να το σερβίρεις. Τέλειο. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Και θα σερβίρω στην αγαπημένη μου πιατέλα από τα Λαμεζόν. Α, τέλεια. Βάλουμε το έτσι ωραία, στολίζουμε την πιατέλα μας και η οργούλα μου χρειαζόμαστε τώρα και το ζουμούδι, γιατί το ζουμί έχει μέσα και το λάδι, το λεμόνι και βάλουμε το έτσι ζουμί και βάλει και ο καθένας που πάνω όσο θέλει. Δηλαδή σε ποια λάματα να πάρεις την ελιόπιτα και να με πέσουν τα ματόκλαδα τους, δε. Α, όνειρο. Μπράβο. Μπράβο, φίλοι μου. Μπράβο, μπράβο. Όντε ρε, μη διπινώ, μου βάλεις πολύ. Έλα, έλα. Δοκιμάσαι πρώτα λίγο. Είδες πόσο ωραίο το κάνει. Δε αφράτο, το ζυμάρι, γέμιση μπόλικη και κάνει τούτο που μας είπες, Γιωργούλα μου. Ναι. Και έντιμα. Ωραία. Όνειρο. Γιωργούλα μου, τούτη δεν είσαι λάθος. Ναι. Αλήθεια, μπράβο σου. Είναι εξαιρετική. Είναι πρωί. Τώρα πάει έναν καφεδάκι, είναι 11 η ώρα σχεδόν. Μια χαρά. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ξαναήρθες εδώ στα χρυσομαγειρέματα. Δεν άρχεσαι 2, 3, 4, 5, 6, 7 φορές. Το... γιατί οι συνταγές σου είναι αλφα-αλφα, δεν αφήνεις μυστικό που να μην το αποκαλύψεις. Μπράβο σου, να είσαι καλά. Να πάρεις χαιρετίσματα σε όλους, τον κούλι μου που τον αγαπώ πολλά, στα σίγουρα. Παιδιά. Σίγουρα, να σε και με το καλό, να σου ζήσει και η νύφη. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ μέσα από την καρκιά μου. Φίλοι μου, τελειώσαμε ακόμα έναν ωραίο επεισόδιο χρυσομαγειρέματα. Να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα και εμείς εδώ όλη η παραγωγή σας αγαπούμε μέσα από την καρκιά μας. Γεια σας.